Ηρακλέα, επιστρέφουμε στην, όχι ακριβώς στην κανονικότητα βεβαίως, επιστρέφουμε στην κατάσταση όπως ήταν πριν την αυστηροποίηση, όπως είναι και στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Να σημειώσω εδώ ότι η Σπάρτη, ας πούμε, ο Δήμος Σπάρτης, εξακολουθεί να έχει αυστηροποιημένα μέτρα, καθότι δεν είχε την εικόνα που εμφανίζουμε εμείς, την πολύ θετική και πολύ ευχάριστη για μας εικόνα, να υπάρχουν μηδενικά κρούσματα για αρκετές ημέρες όπως είναι στην Αργολίδα. Επαναλαμβάνω όμως, και το έχω επαναλάβει πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχαστούμε, γιατί είχαμε εφησυχαστεί την προηγούμενη φορά και το πληρώσαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κρατάμε αποστάσεις, να φοράμε τις μάσκες μας, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς. Τέτοιες εικόνες όπως αυτές που είδαμε στην Ερμού προχθές στην Αθήνα πρέπει να αποφευχθούν. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δυστυχώς, μέσα σε 2-24 ώρες η εικόνα να αντιστραφεί εντελώς και να μιλάμε πάλι για ενδεχόμενα lockdown. Ενδεχόμενη αυστηροποίηση των μέτρων θα είναι πολύ επιβαρυντική, θα μας κακοφανεί και, και στη διάθεσή μας και, και στις σχέσεις μας και στο πορτοφόλι μας. Είναι στο χέρι μας αυτή τη στιγμή, όταν ο νομός είναι με 0 κρούσματα, είναι απολύτως πιστεύω στο χέρι μας να μην επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ χρειάζεται η ατομική ευθύνη, η περίσκεψη και η σοβαρότητα και όλα τα άλλα θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο ότι πρέπει να μαζευόμαστε στο σπίτι μας στις 9 η ώρα το βράδυ αντί για τις 6. Ανοίγουν δραστηριότητες και καταστήματα χωρίς click away. Μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε στα... Ανοίγει το λιανεμπόριο κανονικά, ανοίγουν τα κομμωτήρια, ανοίγουν όλες οι επιχειρήσεις αυτές. Αυτό που δεν ανοίγει βεβαίως είναι η εστίαση κατά βάση και δεν μπορούμε να μετακινούμαστε από νόμο σε νόμο. Αυτή είναι οι δύο βασικότεροι περιορισμοί, τους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Οι εμβολιασμοί γίνονται. Στις 10 Φεβρουαρίου, από ό,τι γνωρίζουμε, ανοίγουν και τα εμβολιαστικά κέντρα και στα κέντρα υγείας. Γιατί εδώ που τα λέμε, υπάρχουν κάποιες περιοχές, όπως η Ερμιονίδα, όπως και η Επίδαυρος, από ό,τι ενημερωθήκαμε και σήμερα. Και κοιτάξτε, εκεί είναι και άνθρωποι υπερήλικες, άνω των 85 ετών, ενδεχομένως να είναι δύσκολο να μπορείς να τους βάλεις να μετακινηθούν σε εμβολιαστικά κέντρα όπως είναι ο Πόρος ή οι Σπέτσες. Και τέλος πάντων προσπαθούμε και εμείς, ξέρουμε ότι γίνονται προσπάθειες και από αλλού, αν μπορούν να διοχετευθούν στα δύο εμβολιαστικά κέντρα σε Άργος και Ναύπλιο για να ταλαιπωρηθούν λιγότερο. Στις 10 Φεβρουαρίου βεβαίως και θα ανοίξει και στην Επίδαυρο θα ανοίξει και στην Ερμιονίδα θα ανοίξει. Αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει μέχρι τότε. Τα γυμνάσια και λύκεια 1 Φεβρουαρίου είναι ένα σημαντικό ζήτημα και για την ψυχολογία των παιδιών. Είναι τόσο καιρό μακριά από τους φίλους τους, κοιτάζοντας μία οθόνη. Αναγκαστικά μέτρα αυτά, αλλά όπως και να το κάνουμε πάντα δυσάρεστα και πάντα επικίνδυνα.